Τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας «Παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας» και θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1008, κεφάλαιο Β, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, την πρώτη. Σελίδα λοιπόν 1008, κεφάλαιο Β, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, πρώτη. «Κι εγώ, αδελφοί, όταν ήλθον προς εσάς, ήλθον οχή με υπεροχήν λόγου η σοφία κηρύττων εις εσάς τη μαρτυρίαν του Θεού, διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι μη ήσουν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Κι εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένεια και με φόβο και με τρόμον πολλήν. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας». Ευχαριστώ. «Αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, δια να είναι η πίστη σας, ουχή δια της σοφίας του ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Λαλούμεν δε σοφίαν μεταξύ των τελείων, σοφίαν όμως όχι του αιώνος τούτου, δε των αρχόντων του αιώνος τούτου των θυρωμένων, αλλά λαλούμεν σοφία Θεού, μυστηριώδη την αποκεκριμένη, την οποία προώρησεν ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών, την οποία ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένον εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπων δεν ανέβησαν τα οποία ο Θεός ετοίμασεν εις τους αγαπώντας Αυτόν, εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του Πνεύματος Αυτού, επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τις των ανθρώπων η ενόσκητα του ανθρώπου, ημί το Πνεύμα του ανθρώπου το εναυτό, ούτω και τα του Θεού δις ενόσκη, ημί το Πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβομεν το Πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα του εκ του Θεού, δια να γνωρίσομεν τα υπό του Θεού χαριστέντα εις ημάς, τα οποία και λαλούμεν, ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου συγκρίνοντες τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία εις αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Διότι τι σε γνώρισε το νουν του Κυρίου ώστε να διδάξει αυτόν, εμείς όμως έχομεν το νουν του Χριστού. Κι εγώ, αδελφοί, δεν ήδη νύθιν να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλασα σε πότισα και ουχίστερε άνθρωποιν, διότι δεν ή δύναστε έτη να δεχθείτε αυτήν, αλλά ουδε τώρα δύναστε έτη. Επειδή έτη σαρκική είστε, διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοιε, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατ' άνθρωπον, διότι όταν λέγητής εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολλώ, δεν είστε σαρκικοί. Τις λοιπόν είναι ο Παύλος και τις ο Απολλός παρά υπηρέτες δια των οποίων επιστέψατε και όπως ο Κύριος έδωκε εις έκαστον. Εγώ εφύτευσα και ο Απολλός επότισε, αλλά ο Θεός ύφξησε, ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν, και έκαστος θελιλάβει τον εαυτού μισθών κατά τον κόπον αυτού. Διότι του Θεού είμαι θα συνεργεί, εσείς είστε του Θεού αγρός, του Θεού οικοδομή. Εγώ κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσα εις εμέ, ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλι έθεσα, άλλος δε επικοδομή. Έκαστος όμως ας βλέπει πως επικοδομή, διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομή επί των θεμέλιων τούτων, χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστου το έργον θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργον εκάστου, ο οποίον είναι. Εάν το έργον τεινός το οποίον εποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργον τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί, πλινούτος ως διαπυρός. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν μέσα στην απόφασή Του
να ελευθερώσει τον άνθρωπο από το διάβολο και τον σατανά και να τον καταστήσει όχι μόνο ελεύθερο από τα δεσμά της εχμαλωσίας και της, αμαρτίας όπου δικαίως ήταν εχμαλωτισμένος, έστειλε τον Ιησού Χριστόν για να τον ελευθερώσει και δια του Ιησού Χριστού έστειλε τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, για να του δώσει δύναμη ώστε ένας νέος άνθρωπος που δεν έχει καμία σχέση με τον φυσικό, τον σαρκικό, με τα τέκνα της οργής, με τον άνθρωπο, τον εχμαλωτισμένο και τον αδύναμο, να δημιουργηθεί εις δόξαν του ονόματος του του Αγίου. Και αυτή όλη τη μεταβολή και τη μεταμόρφωση ο Θεός δεν την κάνει με τη σοφία των ανθρώπων, διότι εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν δια της σοφίας των ανθρώπων. Ο Θεός όμως ευδόκησε δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Δια της μορίας του κηρύγματος. Δηλαδή το κήρυγμα είναι αυτό που σώζει. Αλλά όπως άνθρωπος από άνθρωπο έχει διαφορά, έτσι και κήρυγμα από κήρυγμα έχει διαφορά. Όταν αναγνώρισαν αναγεννημένοι πλέον οι μαθητές του Χριστού τον Ιησού Χριστόν Ανεστημένο, ένδοξο, με ένα σώμα μοναδικό που δεν είχε ξαναδεί ανθρώπινο μάτι, αν και οι άγγελοι παρόμοιο σώμα είχανε και πολλές φορές είχανε αποκαλυφθεί στους ανθρώπους, αλλά άνθρωπο με παρόμοιο σώμα δεν είχε ξαναδεί ανθρώπινο μάτι. Όταν λοιπόν τον εγνώρισαν ότι μπορεί και μπαίνει από τους στίχους, έχει σώμα που έχει σάρκα και οστά αλλά όχι αίμα, άφθαρτο σώμα, αθάνατο σώμα, και επιπλέον του ζήτησε να φάνε, να φάει, του έδωσαν και έφαγε, τότε θαύμασαν αναγνωρίζοντας μια φορά ακόμη ότι αυτός είναι ο Μεσσίας που επρόκειτο να ελευθερώσει κατά τας γραφάς το λαό Ισραήλ. Γι' αυτό και τον ρώτησαν, ήλθε ο καιρός, τώρα θα γίνει αυτό. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τους αποκάλυψε το μέγα μυστήριο του τρίτου προσώπου της θεϊκής υπόστασης, του Παράκλητου, του Πνεύματος της Αληθείας, λέγοντας ότι τους χρόνους και τους καιρούς δεν είναι δεδομένο σε εσάς να τους γνωρίζετε το πότε, αλλά το πώς είναι δεδομένο. Εσείς λοιπόν μείνετε στην Ιερουσαλήμ έως σου λάβετε δύναμη, όταν ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα έλθει επάνω σας, και τότε θα έχετε την ικανότητα να κηρύξετε το Ευαγγέλιο όχι μόνο στα Ιεροσόλυμα, στην Ιουδαία, αλλά και στη Σαμάρια και σε όλο τον κόσμο. Ένα κήρυγμα το οποίο δεν στηρίζεται στην ανθρώπινη σοφία, γνώση ή θεολογική άποψη, αλλά στηρίζεται στη δύναμη και μόνο του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός απεκάλυψε στους μαθητάς ότι τότε δεν θα είσαστε εσείς οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιο που θα κατοικεί μέσα σας θα μιλάει. Και όχι μόνο θα μιλάει, και εκείνη την ώρα θα σας διδάσκει εσείς τι θέλετε να πείτε. Και βέβαια δεν κατάλαβαν και πολλά πράγματα οι μαθητές, μέχρι ότου ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής και εξεπληρώθη η επαγγελία του Πατρός, καθώς ο Ιησούς Χριστός, καθώς ομολόγησε και ο Ιωάννης και είναι και γεγραμμένο ότι «εγώ μεν σας εβάφτισα εν ύδατι, ο πίσω μου ερχόμενος θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρί». Όταν λοιπόν ήρθε αυτή
η μεγάλη ευλογία, τότε και για πρώτη φορά ο Απόστολος Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, εκήρυξε σε όλους όσους ευρίσκονταν εκείνη την ημέρα στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν και να λατρεύσουν το Θεό την ημέρα της Πεντηκοστής, την εορτή της Πεντηκοστής. Για πρώτη φορά λοιπόν υπήρξε κήρυγμα με τη δύναμη και την απόδειξη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε εκείνη την ημέρα 4.000 άνθρωποι με ένα κήρυγμα ολίγων δευτερολέπτων δέχτηκαν το Λόγο του Θεού, απεκαλύφθησε αυτούς ο Λόγος του Θεού, και όταν γνώρισαν ρώτησαν τι πρέπει τώρα να κάνουμε, και ο Απόστολος Πέτρος πάλι δια Πνεύματος Αγίου, με απόδειξη δυνάμεως και Πνεύματος Αγίου, τους αποκάλυψε ότι τώρα πρέπει να βαφτιστείτε εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άβεση αμαρτιών. Υπάκουσαν και σε λίγες μέρες επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Αυτό λοιπόν συνέβη για πρώτη φορά εκείνη την ημέρα. Έκτοτε ο Θεός χρησιμοποίησε ιδιαίτερους δούλους, ιδιαίτερους εργάτες, όχι μοναδικούς και ειδικούς, αλλά ανθρώπους που παρέδωσαν, όπως λέει στις Πράξεις των Αποστόλων στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού και ο Απόστολος Ιάκωβος, ανθρώπων ήτινες παρέδωκαν τας ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ανθρώπους λοιπόν πνευματικούς, οι οποίοι αναγεννήθηκαν, και από εκεί αρχίζει η πνευματική ζωή του ανθρώπου, εξεπλήρωσαν το θέλημα του Πατρός, τη δικαιοσύνη του Θεού, βαφτισθέντες εν ύδατι εις άφεση αμαρτιών, λαβώντες κατά αυτόν τον τρόπο την περιτομή του Χριστού και δι' αυτής απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, και στη συνέχεια ο Χριστός τους βάφτισε κατά το λόγο του, κατά την πίστη τους, κατά την εξήτησή τους, τους εβάφτισε εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή. Και έτσι αρχίζει η πνευματική ζωή του ανθρώπου, αλλά δεν σταματάει εκεί. Αυτή είναι η αρχή. Υπάρχει μια πορεία και μια συνέχεια, την οποία ο Απόστολος Παύλος εξηγεί πάρα πολύ καλά. Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας πρώτον, και δεύτερον απαραίτητο δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε θα έχετε τον καρπό σας εις αγιασμόν και το τέλος σας θα είναι ζωή αιώνιος. Άρα επίσης επιμένει ο Απόστολος Παύλος, όσοι ζείτε κατά το Πνεύμα, δηλαδή αναγεννηθήκατε, βαφτιστήκατε εν είδα της άφεση αμαρτιών, πληστήκατε Πνεύματος Αγίου και ζείτε κατά το Πνεύμα, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας και από τα δεσμά του διαβόλου, έχοντες όχι μόνο την αποκάλυψη του Λόγου του Θεού και την νέκρωσή σας ως προς τον κόσμο, καθώς γίνατε σύμμορφοι του θανάτου του Χριστού, έχοντες επιπλέον και την απέκδυση του σώματος των αμαρτιών της σαρκός σας δια του βαφτίσματος και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δια του βαφτίσματος αυτού, τώρα είναι απαραίτητο να περπατήσετε πνευματική ζωή, όχι μόνο ζώντες κατά το Πνεύμα, αλλά και περιπατούντες κατά το Πνεύμα, δουλωθέντες δηλαδή εις τον Χριστό, για να έχετε τον καρπόν της ζωής σας εις αγιασμόν και τη βεβαιότητα του τέλους, την αιώνια ζωή. Γιατί δεν φτάνει μόνο η χαρισματική ζωή,
καθώς η αναγέννηση ή και η χαρισματική ζωή, καθώς είναι γεγραμμένο, εν το ονόματι σου προφητεύσαμε, εν το ονόματι σου κάναμε θαύματα πολλά και εξεβάλαμε δαιμόνια, και ο Κύριος τους είπε υπάγεται από εμού η εργαζόμενη την αμαρτία, γιατί ποτέ δεν ενδουλωθήκατε εις τον Θεόν ώστε να περπατάτε κατά το Πνεύμα, γι' αυτό και εγώ ποτέ δεν σας εγνώρισα. Αλλά και έτσι αν γίνει, δηλαδή και αν ο άνθρωπος κατανοήσει την απέτηση της πνευματικής ζωής παρακυρίου, κατανοήσει το θέλημα του Θεού για μια γνήσια πνευματική ζωή, όχι μόνο ζώντας κατά το Πνεύμα αλλά και περιπατώντας κατά το Πνεύμα, και πάλι υπάρχει μια συνέχεια, η συνέχεια είναι να αφιερωθούμε, να αφιερώσουμε τη ζωή μας και την οικογένειά μας στο Θεό. Καθώς ο Κύριος μας πρόσθεσε στην Εκκλησία να εργαζόμεθα στην υπηρεσία της Εκκλησίας, ακόμη η συνέχεια μπορεί να είναι να αφιερωθούμε ως εργάτες του Ευαγγελίου, εργάτες του Θεού, αλλά το τελικό ζητούμενο είναι να παραδώσουμε την ψυχή μας, όπως το διαβάσαμε και θέλω μια φορά ακόμη να το ξαναδιαβάσω, γιατί είναι η ολοκλήρωση της πνευματικής ζωής του ανθρώπου, να παραδώσουμε τας ψυχάς μας υπέρ του ονόματος του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, δηλαδή η ζωή μας να εξαρτάται απολύτως, όχι μόνο ζώντας, ακόμη και όχι απλώς, το απλό σε εισαγωγικά, περιπατώντας κατά το Πνεύμα, αλλά η ζωή μας να έχει απόλυτη εξάρτηση δούλου με Κύριο. Αληθινού δούλου. Και ο δούλος, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο άνθρωπος αυτός που δεν έχει δικό του θέλημα, δεν έχει δική του άποψη, δεν έχει δική του γνώμη, ιδιαιτέρως δεν έχει δική του σοφία και σύνεση, ιδιαιτέρως δεν έχει δική του δύναμη και ισχύ, αλλά αναγνωρίζοντας σαν αληθινός δούλος, σκλάβος, υπόδουλος, ότι η ζωή του είναι κάτω από εξουσία Κυρίου, τίποτα δηλαδή δεν έχει δικό του, όπως τότε οι δούλοι ήσαν στην Παλαιά Διαθήκη, είτε εξαιτίας πολέμου υπόδουλου και σκλάβοι, είτε εξαιτίας χρεών υπόδουλου και σκλάβοι, ότι όλα ανήκουν στον Κύριο, ο οποίος έχει απόλυτη εξουσία σε αυτόν και στα υπάρχοντά του και στην οικογένειά του. Και τότε λέει ο Λόγος του Θεού, άγονται, διοικούνται, άγονται υπό του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή λοιπόν τη γνώση την έχει όχι μόνο εξ αποκαλύψεως, καθώς το Ευαγγέλιο ο Απόστολος Παύλος το εγνώρισε, το εδέχθηκε, το μαθήτευσε εξ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού, γι' αυτό λέει και ομολογεί ότι το Ευαγγέλιο το οποίο σας κηρύττω δεν είναι ανθρώπινο, αλλά αυτή τη γνώση την έχει όχι μόνο εξ αποκαλύψεως, αλλά και εξ εμπειρίας. Γι' αυτό αναγνωρίζοντας την πορεία την οποία μπορεί και θέλει ο Θεός να έχει ο άνθρωπος, βλέπει την Εκκλησία των Κορινθίων, που είναι πραγματικά μια ιδιαίτερα ευλογημένη Εκκλησία, πλουτισμένη δια του Ιησού Χριστού κατά πάντα στο Λόγο του Θεού και εις πάσαν γνώσιν Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και η μαρτυρία του Χριστού είναι στηριγμένη στερεά ένδοξα μέσα στην Εκκλησία αυτή, και δεν είναι αυτή η Εκκλησία ελλιπής εις ουδέν χάρισμα πνευματικό, και επιπλέον
έχει και αυτό που ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει με το Λόγο του Θεού σε μας, τον πόθο επιποθεί την φανέρωση και την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού στη ζωή του, στη ζωή τους. Όμως, επειδή όπως είπαμε έχει γνώση και εμπειρία πνευματικής ζωής, και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, η πνευματική ζωή έχει 7 δραστηριότητες, θα τολμούσα να πω. Πρώτον, η πνευματική μου ζωή με το Θεό. Δεύτερον, η πνευματική μου ζωή μέσα στην οικογένειά μου. Πάντοτε με τη λογική της απόλυτης εξάρτησης του δούλου με τον Κύριο. Τρίτον, η πνευματική ζωή στη δουλειά μου, στη συγγένειά μου, στον κόσμο, στους αδελφούς μου και στους συνδούλους μου. Γνωρίζοντας λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εξ αποκαλύψεως την πνευματική ζωή, του στέλνει την επιστολή αυτή λέγοντάς τους ότι ο Θεός σας ευλόγησε και φτάσατε μέχρι εδώ, όμως εγώ σας υπενθυμίζω ότι όταν ήρθα ανάμεσά σας είχα τα αποτελέσματα τα οποία εσείς ζήσατε και είσαστε και η σφραγίδα της αποστολής μου. Καθώς λέει ότι για άλλους μπορεί να μην είμαι Απόστολος, αλλά για σας είμαι, εσείς είστε η σφραγίδα της αποστολής μου. Γιατί δεν ήρθα να σας κηρύξω το Ευαγγέλιο με υπεροχή λόγου ή σοφίας. Εάν δεν το έκανα αυτό, δεν θα υπήρχε κανένα αποτέλεσμα, γιατί δεν θα συμμαρτυρούσε ο Χριστός στα λόγια μου αλλά και στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, όσο και όμορφο να ήταν, όσο και εύβυχο και ευχάριστο εις τας ακοάς των ανθρώπων να ήταν, γιατί το Ευαγγέλιο δεν ενεργείται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων παρά μόνο όταν ο Θεός ευαρεστείται και ο παράκλητος εργάζεται γκρεμίζοντας τις αντιστάσεις τις αρχικές στις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό δεν ήρθα εγώ να γκρεμίσω τις αντιστάσεις τις αρχικές της καρδιάς σας με τη γνώση μου, με την εμπειρία μου, με τη σοφία μου ή με τις αποκαλύψεις μου, αλλά πρώτον αποφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας τίποτα άλλο, κανέναν άλλον, παρά μόνο Ιησού Χριστόν εσταυρωμένο, ταπεινωμένο, εξευτελισμένο, που δεν είχε είδος ή κάλος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, γιατί εκεί συνέτριψε ο Θεός την κεφαλή του διαβόλου. Δεν θέλω, δεν ήθελα τίποτα άλλο να ξέρω παρά μόνο την ταπείνωση του Ιησού Χριστού, το θάνατο και τη θυσία του Χριστού. Γι' αυτό και τα λόγια μου δεν ήταν καταπιστικά με ανθρώπινη σοφία, αλλά ήταν με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, ακριβώς γιατί αποφάσισα να μην εξεύρω τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστόν εσταυρωμένο, ταπεινό, υπάκουο στον Πατέρα Του κατά πάντα, με απόφαση θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γνωρίζοντας ότι ο Πατέρας Θεός τον Ιησούν τον Ναζωραίο τον υπερύψωσε και έδωκε εις αυτόν το υπερπάνω όνομα, όχι γιατί έκαμε θαύματα,
ούτε γιατί κήρυτε με σοφία και σύνεση που είχε, ούτε γιατί το πνεύμα σε αυτόν ήταν χωρίς μέτρο, αλλά γιατί όταν ήλθε στη γη λαβονδούλου με μορφή, εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος τον Θεό, Κύριος δηλαδή και δούλος ο Χριστός, Κύριος ο Πατέρας, δούλος ο Χριστός, μέχρι θανάτου, που αυτή η ταπείνωση τον οδήγησε στο Σταυρό που ήταν και η δόξα του, ο θρίαμβος του και η νίκη του. Γιατί η ταπείνωση είναι αυτή που προπορεύεται της δόξης. Στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του, αυτόν υψώνει ο Θεός. Και με αυτόν συνεργάζεται ο Θεός. Με το δούλο και τη δούλα. Στην πνευματική ζωή, στη σχέση του με τον Χριστό, στη σχέση του με την οικογένεια, μέσα στην εκκλησία, μέσα στους αδελφούς του, μέσα στη δουλειά του, μέσα στον κόσμο, σε κάθε λεπτομέρεια και δραστηριότητα της ζωής του. Γι' αυτό και το κήρυγμά μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, ήτανε με απόδειξη δυνάμεως και πνεύματος Αγίου. Και έτσι η πίστη σας δεν προήλθε από την ανθρώπινη σοφία, έστω και τη σοφία την εξ αποκαλύψεως όπως του Παύλου, γιατί αυτή η πίστη δεν σώζει, που προέρχεται από την ανθρώπινη σοφία και δύναμη, αλλά η πίστη που σώζει είναι αυτή που προέρχεται από την ασθένεια, το φόβο, τον τρόμο, την ταπείνωση, την αναγνώριση της αδυναμίας του ανθρώπου, τη φοβερή αποκάλυψη ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Με αυτή λοιπόν τη γνώση η πίστη σας ήλθε δια της δυνάμειος του Θεού, με αποτέλεσμα η δημιουργία αυτής της εκκλησίας. Ένας άνθρωπος λοιπόν αληθινά πνευματικός, που ξεκίνησε από εχθρό, ο Απόστολος Παύλος, που ξεκίνησε από εχθρός και διώκτης της εκκλησίας και έφτασε να τολμάει να πει «Μιμητές μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Όχι με υπεροχή λόγου ή αλαζονία, αλλά με βεβαίωση Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Ωραίο παράδειγμα. Παράδειγμα Θεού, γιατί αυτή είναι η Αποστολική Εκκλησία η πρώτη. Αυτή είναι η μητέρα μας, μας γέννησε και σε αυτήν πρέπει να μοιάσουμε. Και έτσι λοιπόν γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος ότι μιλώντας, κηρύττοντας με αυτόν τον τρόπο, δεν αποκαλύπτεται στους ανθρώπους σοφία ανθρώπινη του αιώνος τούτου ή των αρχόντων του αιώνος τούτου που φθύρονται, που τελειώνουνε, αλλά μιλώντας με αυτόν τον τρόπο, κηρύττοντας το Λόγο του Θεού με αυτόν τον τρόπο, αποκαλύπτεται μια άλλη σοφία, μυστηριώδης, αποκεκριμένη, όχι από τον Παύλο, αλλά από τον Χριστό, δια Πνεύματος Αγίου, μέσα από τον Παύλο, την οποία αυτή σοφία προσδιορίσε ο Θεός προαιώνων να αποκαλύψει σε σας, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε μας, μέσα από το Λόγο του, καθώς είναι γεγραμμένο ότι αυτά τα οποία οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και η σκορδία ανθρώπων δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός όμως προαιώνων έχει ετοιμασμένα
για αυτούς που τον αγαπάνε. Το κλειδί δηλαδή όλης αυτής της πορείας, της πνευματικής, στην παρουσία του Θεού, μέσα στο Λόγο του Θεού και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, είναι ένα. Να αγαπάς τον Χριστό. Πόσο αγαπάς τον Χριστό? Γιατί τα πάντα θα συνεργούνε πια στη ζωή σου προς το αγαθόν, εάν αληθινά αγαπάς τον Θεό. Όλα αυτά τα οποία ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, τα γνώρισε, μας τα διδάσκει, τα δίδασκε, μας τα διδάσκει τώρα ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, τα διδάσκει, τα καταλαβαίνουνε, αλλά και τα ζούνε μόνο αυτοί που αγαπάνε το Θεό. Εάν λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, έκανε χάρη και κάνει χάρη ο Θεός και κατανοούμε, γιατί λέει η Γραφή ότι ο Θεός αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο Του στους ανθρώπους δια του Πνεύματος του Αγίου τα βάθη του Θεού. Υπάρχει λοιπόν χριστιανός της επιφάνειας, υπάρχει και χριστιανός που μπαίνει μέσα στα βάθη του Θεού. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και εμείς, επειδή δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά λάβαμε το πνεύμα το εκ του Θεού, μπορούμε να γνωρίσουμε δια του Πνεύματος του Αγίου όλα τα χαριστέντα εις ημάς από το Θεό, ζώντας, εξητώντας, πειθαρχώντας, πιστεύοντας στο Λόγο του Θεού και εξητούντες την αλήθεια που ο Θεός την αποκαλύπτει δια του Πνεύματος του Αγίου. Κάθε άνθρωπος έχει αυτά τα οποία ζητάει μέσα στην παρουσία του Θεού. Ό,τι ζητήσεις θα το έχεις. Ό,τι θελήσεις θα στο χαρίσει. Και έχει άπειρους θησαυρούς πνευματικούς ο Θεός να σου χαρίζει. Γι' αυτό υπάρχουν χριστιανοί της επιφάνειας, χριστιανοί μέχρι τον αστράγαλο, μέχρι τα γόνατα, μέχρι την οσφή, αλλά και μέχρι τα ύδατα του κολυμβήματος. Αυτά λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος. Τα γνωρίζουμε γιατί λάβαμε το πνεύμα το εκ του Θεού και τα γνωρίζουμε γιατί μας αποκαλύπτει όλα όσα μας έχει χαρίσει ο Θεός, τα οποία όμως λαλούμε όχι με λόγους διδακτούς ανθρωπίνης σοφίας, γιατί δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα, αλλά με διδακτούς Πνεύματος Αγίου, ερμηνεύοντες στους πνευματικούς τα πνευματικά. Και όλα αυτά τα λέει μέσα σε ένα απόλυτο πνεύμα ταπείνωσης, γνωρίζοντας ότι δεν είναι αυτός, αλλά η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα του. Γνωρίζοντας ότι το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττει δεν είναι ανθρώπινο, αλλά γνωρίζοντας κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ότι όλα αυτά τα ζούνε μόνο όσοι αγαπάνε τον Χριστό. Το μεγάλο μυστικό. Όσο αγαπάς το Χριστό, τόσο πιο πολύ τον πλησιάζεις. Και όσο πιο πολύ πλησιάζεις τον Χριστό, τόσο πιο πολύ σε πλησιάζει ο Χριστός.
Και αυτό το πλησίασμα δεν έχει τέλος. Δεν είναι ανθρώπινο πλησίασμα, δεν είναι σχέσεις ανθρώπου προς άνθρωπο, αλλά είναι σχέσεις ανθρώπου προς ένα Θεό που είναι αιώνιος και που θέλει να φανερώσει στον άνθρωπο τα βάθη του. Δεν μπορείς όμως να πλησιάσεις τον Χριστό εάν πραγματικά δεν τον αγαπάς μόλις την καρδιά, μόλις την ψυχή, μόλις τη δύναμη και μόλις τη διάνοια. Εάν δεν είναι για σένα ο Χριστός που σε βοηθάει στις αδυναμίες σου, αν δεν είναι για σένα μόνο ο Χριστός που είναι κοντά σου για να σε προστατεύει στις ανάγκες σου, και αν δεν είναι ο Χριστός οτιδήποτε άλλο μέσα από αυτό που οι άνθρωποι όλοι μας ζητάμε και προσευχόμαστε, αλλά αν είναι για σένα ο Χριστός, ο αγαπημένος σου, ο αδελφός σου, ο φίλος σου και ο νυμφίος σου. Και αυτό είναι που θέλει ο Χριστός τις έσχατες ημέρες ιδιαίτερα. Την τέλεια αγάπη. Γιατί μέσα στους καιρούς τους κακούς μόνο η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Τέλειοι γίνεστε, άγιοι γίνεστε, καθώς ο πατήρ σας είναι τέλειος και περιπατείτε εν αγάπη. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος πραγματικά αγωνίζεται η αγάπη του Θεού να είναι εγκεχημένη, και δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μόνο δύο Πνεύματος Αγίου μέσα του, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει πόθο να πλησιάζει το Θεό. Από εκεί θα γνωρίσουμε όλοι μας σε ποια πνευματική κατάσταση είμαστε, από τον πόθο και αν τον έχουμε και πόσο τον έχουμε να πλησιάζουμε το Θεό. Και αυτό είναι εύκολο να το διαπιστώσω, όχι για σας, για μένα, και εσύ όχι για μας, για σένα. Πόσο ποθείς ο Χριστός να είναι φίλος σου και να μιλάτε μαζί όπως ο φίλος με τον φίλο αυτού. Πόσο ποθείς να αγκαλιάσεις τα πόδια του Χριστού, να δεις το πρόσωπό του, να γνωρίσεις την αγάπη του, να αγγίξεις τα χέρια του τα πληγωμένα. Πόσο ποθείς να σου αποκαλυφθεί και να τον γνωρίσεις ζωντανό, ανεστημένο, ένδοξο. Ή πόσο ποθείς άλλα πράγματα. Και ο Χριστός στον Απόστολο Παύλο, που πραγματικά τον αγάπησε τόσο πολύ ώστε παρέδωκε την ψυχή του σε αυτόν, τον γνώρισε. Και όχι μόνο τα γράφει, και όχι μόνο τα γνωρίζει εξ Αποκαλύψεως, το σημαντικότερο τα ζει. Γι' αυτό μπορεί και χαίρεται και δοξάζει τον Θεό και πραγματικά μπορεί να πει είναι πολύ καλύτερο να είμαι εκεί. Όχι για να γλιτώσω από τα δεινά ή από τις ταλαιπωρίες του κόσμου. Δεν είναι γι' αυτό πολύ καλύτερο. Είναι πολύ καλύτερο γιατί θα είμαι με αυτόν που αγαπάω, με αυτόν που λατρεύω. Θα του μιλάω, θα τον βλέπω, θα μου μιλάει. Θα τον αγγίζω, θα τον αγκαλιάζω. Μόνο ένας άνθρωπος που αναγκάζεται
από τις δυσκολίες της ζωής, να πάει σε ένα άλλο κράτος, αφήνοντας πίσω τα αγαπημένα του πρόσωπα, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, μπορεί να καταλάβει μέσα στη ψυχή του τον πόθο του Απόστολου Παύλου να γυρίσει στην πατρίδα του, για να είναι πολύ καλύτερα εκεί. Και αυτός ο οποίος είναι έξω δεν θέλει να γυρίσει πίσω, επειδή είναι δύσκολη η ζωή του και η δουλειά του και επειδή ταλαιπωρείται, αλλά γιατί αγαπάει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, το χωριό του, τη ζωή του. Νοσταλγεί. Αυτή τη νοσταλγία της αγάπης και του πόθου έχει γεμίσει ο Θεός στην καρδιά του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό και ξέρει πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος διδάσκεται στα πνευματικά από το μέγα διδάσκαλο των Ιησούν Χριστών, και ποιος είναι ο φυσικός, σαρκικός, ψυχικός άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορεί να δεχθεί τα του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορεί, γιατί σε αυτόν είναι ανοησία, μωρία είναι σε αυτόν, αλλά και δεν μπορεί όχι μόνο να τα δεχθεί, αλλά και ούτε και να τα γνωρίσει, γιατί τα πνευματικά ερμηνεύονται στους πνευματικούς με πνευματικό τρόπο. Ώστε ο πνευματικός άνθρωπος από κανέναν δεν κατανοείται, αν και αυτός κατανοεί τα πάντα, γιατί έχει πλέον νουν Χριστού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, μην τα θεωρήσουμε μωρία ποτέ, έστω και αν δεν τα καταλαβαίνουμε. Ας ταπεινώσουμε την καρδιά μας να πούμε: Κύριε, βόηθα μας να τα καταλάβουμε. Βόηθα μας. Θέλουμε να ζούμε πνευματική ζωή, ιδίως στις έσχατες ημέρες. Όχι μόνο ελευθερωθέντες από την αμαρτία, αλλά και δουλωθέντες στον Θεό, για να είναι ο καρπός μας εισαγιασμό και το τέλος μας ζωή αιώνιος, αρπαγή της Εκκλησίας. Και στρέφει τώρα τον εαυτό του πίσω στους Κορινθίους, αφού τους φανέρωσε το μεγαλείο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, το μεγαλείο του παράκλητου του Πνεύματος της Αληθείας. Τους λέει: Εγώ όμως όταν ήρθα, επειδή είσαστε σαρκικοί, δεν μπορούσα να σας μιλήσω σαν πνευματικούς, αλλά ως προσαρκικούς. Γι' αυτό γάλα σας επότισα. Δεν μπορούσα να σας ταΐσω στέρεα τροφή, αλλά τότε δεν μπορούσα, αλλά δυστυχώς και τώρα δεν μπορώ. Γιατί και τότε είσαστε σαρκικοί καινούργοι, που μόλις ακούγατε για το Ευαγγέλιο, αλλά και τώρα, παρόλο που είστε πλούσιοι σε λόγο και σε γνώση Θεού και δεν είστε λυποί σε κανένα χάρισμα πνευματικό, και τώρα ακόμη είσαστε σαρκικοί. Γιατί ανάμεσά σας υπάρχει φθόνος, φιλονικία και διχόνοια, ώστε δεν περιπατείτε κατά το Πνεύμα, αλλά περιπατείτε κατά άνθρωπο. Και τώρα ακόμη είσαστε σαρκικοί. Μην καυχέστε λοιπόν, μην πείτε: Εγώ αναγεννήθηκα, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες μου, βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο, κηρύττω, προφητεύω. Δεν τα κάνει ο άνθρωπος, ο Χριστός τα κάνει.
Ο άνθρωπος αγωνίζεται τον αγώνα τον καλό. Περπατάει τον δρόμο που ο Κύριος έχει διαλέξει για αυτόν. Αγωνίζεται να διατηρήσει την πίστη του και να φλέγεται η ψυχή του από τον πόθο της επιφάνειας του Ιησού Χριστού. Μπορεί η εξαποκαλύψεως σοφία από ουράνια, θεϊκή και ένδοξη, να γίνει γήινη, ζώδης και δαιμονιώδης ακόμη. Αν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, μέσα στο σπίτι του ανθρώπου, μέσα στη σχέση του ανθρώπου με τους αδελφούς του, μέσα στη σχέση του ανθρώπου του πνευματικού στη δουλειά του, μέσα στη σχέση του ανθρώπου του πνευματικού στη συγγένειά του, στον κόσμο, αν υπάρχει φιλονικία και φθόνος πικρός, τότε αυτή η σοφία η εξαποκαλύψεως, όσο και ευλογημένη να είναι, γίνεται δηλητηριώδης, δαιμονιώδης. Είναι σαν να υπάρχει ένα ποτήρι πεντακάθαρο νερό, δροσερό, όμορφο, και να έρθει κάποιος και να ρίξει μέσα λίγο ακαθαρσία, βόθρο, πάει το νερό. Έτσι είναι και ο άνθρωπος, πεντακάθαρος, αγιασμένος, καθαρός, δεδουλωμένος, για να αφήσει την καρδιά του στο διάβολο και του ρίξει μέσα την ακαθαρσία του, φθόνο πικρό, φιλονικία, έρηδα, πίκρα, τότε αυτός ο άνθρωπος αποπνευματικός και η σοφία του από ουράνια μετατρέπονται σε γήινο, ζωώδη και δαιμονιώδη, επικίνδυνα δηλητηριώδη άνθρωπο, επικίνδυνα δηλητηριώδη σοφία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος παίρνει τη θέση που του πρέπει. Μη βλέπετε σε ανθρώπους. Αλλού λέει μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Ποιος είναι ο Παύλος? Ποιος είναι ο Απολλός? Τίποτα άλλο από διάκονη Θεού, δούλη Θεού. Και μάλιστα όχι όπως αυτοί θελήσανε, αλλά όπως ο Κύριος έδωκε. Και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό λέει «Δεν είναι το καύχημά μου ότι κηρύττω, ουέησε με αν δεν κηρύττω, αλίμονό μου, γιατί αν κήρυτα με δική μου πρωτοβουλία θα πετούσα και μισθό, αλλά επειδή δεν κήρυτο με δική μου πρωτοβουλία, αλλά ο Θεός μου εμπιστεύθηκε τη διακονία αυτή, αλίμονό μου αν δεν κηρύξω». Ποιος λοιπόν είναι ο Παύλος? Ένας δούλος Θεού, Απολλός, ένας δούλος Θεού. Και μάλιστα όπως ο Θεός έδωκε. Ο μεν Παύλος εφύτευσε, ο δε Απολλός επότισε, αλλά δόξα στο Θεό, ο Θεός αύξησε. Άρα ο Θεός είναι τα πάντα. Τι ωραία θέση παίρνει αυτός τον οποίον ο Θεός υψώσε, όχι υπερύψωσε, λάθος, τον ύψωσε ανάμεσα στην Εκκλησία. Και αυτός ξέρει ότι αυτή η ύψωση που έκαμε ο Θεός στον Απόστολο Παύλο και στους άλλους Αποστόλους είναι γιατί ταπεινώθηκε αυτός
και θα διατηρηθεί συνεχόμενα αυξανόμενη όσο διατηρεί την ταπείνωσή του και συνεχόμενα ταπεινώνεται. Και ταπεινώνεται όχι με ψεύτικα συναισθήματα ανθρώπινα και γήινα, αλλά με επίγνωση της αληθείας. Με επίγνωση του Ευαγγελίου του Χριστού, με επίγνωση του Θεού, με επίγνωση του εαυτού του, ώστε να λέει «Εγώ δεν μπορώ να καυχηθώ σε τίποτα άλλο, μόνο στις αδυναμίες μου, στους διωγμούς μου, στα λάθη μου. Δεν έχω τίποτα να δείξω. Γιατί αν καυχηθώ σε τίποτα άλλο, τότε η δύναμη του Θεού θα φύγει από μένα. Όσο καυχέμαι στις αδυναμίες μου, ομολογώντας ότι είμαι αδύνατος, τόσο ο Θεός θα παραμένει δυνατός στη ζωή μου. Και εκείνο που μένει σε αυτούς που όχι μόνο ζουν κατά το Πνεύμα, αλλά και περιπατούν κατά το Πνεύμα, δηλαδή όχι ελευθερωθέντες μόνο από την αμαρτία, αλλά και δουλωθέντες εις τον Θεό, αυτό που μένει έκαστος θα λάβει το μισθό του, γιατί πάντες πρέπει να παρασταθούμε στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά το έργο του. Εκείνο λοιπόν που μένει στον Απόστολο Παύλο είναι η μισθαποδοσία, η οποία είναι αποτέλεσμα όχι της ευλογίας του Θεού, όχι των χαρισμάτων, όχι του λόγου, όχι των διακονιών, αλλά του κόπου εις την υπηρεσία της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «Εγώ είμαι υπηρέτης του Χριστού, υπηρέτης του Ευαγγελίου, αλλά στην πράξη είμαι υπηρέτης της Εκκλησίας, που είναι το σώμα του Χριστού και κεφαλή του σώματος αυτού είναι ο Χριστός». Μιμητέ μου λοιπόν γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Αμήν.